Για πάμε λοιπόν καλύτερα. στην κυρία Πακογιάννη, αφού αντιμετωπίσαμε το, το καιρικό φαινόμενο, Εγώ την καταιγίδα. Εγώ να πω ότι είμαι πανευτυχή, διότι mm. χιονίζει στα λευκά όρη και Αχιονίζεις διότι κάτω, θα ε. γεμίσουν oh, yeah. τα οι ταμιευτήρε μας, οι είναι... Μεγάλο Άδιοι, ε, τελείω άδιοι. Όπω και σε πολλά νησιά. Δηλαδή, ναι, ναι, ε, παρακαλούσατε. Θα βγαίνετε καλό. Ε, ε, και ευτυχώ ε. άκουσα την κυρία Σούζη χθε, η οποία Φωστά, είπε θα χιονίσει τα λευκά όρη παραπάνω. Φωστά, Φωστά. Φωστά. Φωστά το, χρειάζε, το, το μόνο χρειάζεσαι. που με ενδιαφέρει. Πολύ δηλαδή, ωραία. Για να πάμε τώρα στα άλλα ζητήματα, θα πούμε και για τα εθνικά, θα δώσουμε και μια συνέχεια σε αυτά που λέγαμε και νωρίτερα εδώ και με του καθηγητέ και με το Μανόλη για την Τουρκία και τα εξοπλιστικά μα. Αλλά θα έλεγα να ξεκινήσουμε λίγο Δεν θα με ρωτήσετε αν είναι άχρηστα τα F-35. Αν είναι άχρηστα, μα το πείτε. Είναι? Γιατί λε, λε, το λένε λε, για αυτό. Λε, και, το και αυτό. και αυτό. Λε, το διάβασα ε. και αυτό. Ε. Το και αυτό. Mm -hmm. Δηλαδή τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα, τα καλύτερα αεροπλάνα του κόσμου, mm -hmm. αυτά τα οποία πριν από έξι χρόνια δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μπορεί η Ελλάδα mm -hmm. να έχει, όταν mm -hmm. είχε μπει η Τουρκία σε συμπαραγωγή των F-35, mm -hmm και δεν ανοίγαμε το στόμα μα, είχαμε καταπιεί τη γλώσσα μα για αυτό που μα περιμένει, σήμερα διαμαγεία γίνονται άχρηστα γιατί τα παίρνει η Ελλάδα. Mm -hmm. Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε. Είναι κρίμα. Mm -hmm. Είναι κρίμα γιατί δεν είναι ούτε του Κυριάκου, ούτε του Κασελάκη, ούτε κανενό τα F35. Είναι του ελληνικού λαού και είναι για την προάσπιση. Ε, τη εδαφική ακαιρεότητα τη χώρα μα. Λοιπόν, α μην γκρινιάζουμε και α μην δείχνουμε Βέβαια, τέτοια μικροπρέπεια. Αφού το ξεκινήσατε από εκεί, ε, η άλλη κριτική που ακούγεται είναι ο κ. Αποστολάκη, ο οποίο είπε ότι ε, η ανακοίνωση για το αμυντικό υλικό που μα παρέχουν και δωρεάν οι ΗΠΑ είχε ανακρίβειε και είναι παροχημένο υλικό αυτό. Συνεπώ πρέπει είναι να είναι, είναι κρίμα. Διότι, και είναι κρίμα για τον κύριο Αποστολάκη. Ο κύριο Αποστολάκη ήταν αρχηγό σε μια εποχή που έλεγε. Είχα χθε την κουβέντα με τον Διονύστο Χατζηδάκη. Mm. Μου λέει εμεί. Είμαστε κυβερνήτε πλοίων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχαία. Εμείς, yeah, yeah. αρχαία πλοία, mm -hmm. και σήμερα μιλάμε για καινούργιε φρεγάτες, μιλάμε για συμπαραγωγή, μιλάμε για τις φρεγάτες που μας στέλνουν οι Αμερικάνοι. Το εξαιρετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι το υλικό το οποίο μας στέλνουν σήμερα οι Αμερικάνοι δεν είναι αυτό που τους περισσεύει. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Mm -hmm. Τα C-130. Εσείς Έχει και εγώ πρόβλημα, έχουμε όμως. κάνει την κουβέντα για τα C-130 yeah, yeah. πόσες φορές εδώ πέρα yeah, yeah. μέσα. Yeah, yeah. Που είναι καθυλωμένα. Που είναι καθυλωμένα. Ε, είναι υλικό το οποίο χρειαζόμαστε εμεί σήμερα, είτε το λιμενικό είτε το ναυτικό. Mm. Και γκρινιάζουμε πάλι. Για όνομα Πάντως, του Θεού. Ακούσαμε τον κύριο Κασελάκη Ο Καστελάκη ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο. Γραμμή, Ήτανε... Και Ήτανε... είπε ο άνθρωπο ότι σε αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να κάνω. Μα είναι και παράδοση σε, σε αυτή τη χώρα mm. ότι στα θέματα τη άμυνα και τη εξωτερική πολιτική συνήθω δεν, αυ... δεν δείχνουμε αυτή τη μικροκομματική μισθή. Όλοι στην Τουρκία έχουν μπει, κυρία Υπουργέ. Διαβάζουμε σήμερα, το είδαμε στην καθημερινή. Κοιτάξτε, το λέει ότι υπάρχουν κάποιοι όροι. Ναι. Υπάρχει μια επιστολή. Είναι δεσμευτικό πιστεύω, αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι ε, έχουν κάνει πάρα πολλέ συζητήσει με την Τουρκία. Έχουν, κάνει, έχουν πει ε, τι θέσει του, η οποία είναι ότι δεν θα πετά στο Αιγαίο κτλ. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα βγει στη δημοσιότητα γραμμένο άσπρο μαύρο. Mm -hmm. Διότι δεν θέλουν να ταπεινώσουν και την Τουρκία, διότι μια, ένα, μια, τέτοιο όρο είναι ταπείνωση. Εί? Mm. Αν μα πούνε εμά ότι δεν θα πετάξουν το F-35 mm. ή πού θα πετάξουν το F-35. Mm. Αλλά θα το πούν. Και θα δώσουν το μήνυμα mm. και θα το δώσουν καθαρά. Δηλαδή, τι θα πούνε, παιδιά, αυτά δεν τα παίρνουν πακέτο. Τα παίρνουν σταδιακά, όπω ξέρετε, ε, όπω όλοι μα. Αυτό σημαίνει ότι αν εσεί παραβείτε αυτού του όρου, το η επόμενη πα, ε, παραλαβή δεν θα γίνει. Θα υπάρξει ένα πολύ σκληρό... Υπάρχουν ε... ασφαλιστικές δικλείδες Πιστεύω Υ... ότι υπάρχουν οι δυνατές ασφαλιστικές δικλείδες. Βέβαια, κυρία Δεν... Μπακογιάννη, μια διευκρίνηση, γιατί εσείς το ξέρετε καλά το θέμα. Το τι θεωρείτε παραβίαση, τι νόμιμη πτήση, ε, σε ποια μίλια, σε ποιο χώρο... Είναι ένα θέμα προς Γιατί, Βεβαίως, έθεμε... γιατί εμείς έχουμε τα 10 μίλια Ακριβώς. και τα γενικώς είναι αναγνωρισμένα τα 6, Ακριβώς. άρα έχουμε μία διαφορά σύμφωνη. Ακούστε, mm -hmm. το βασικό ε, είναι ότι σήμερα η χώρα μας είναι η αξιόπιστη σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Mm -hmm. Το πακέτο αυτό και η επιστολή Μπλίνγκεν δείχνει ότι υπάρχει μία στρατηγική συμμαχία με την Ελλάδα την οποία αναφέρουν όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, και δεν είναι τυχαίο. Mm -hmm. Γιατί αυτό, διότι απλούστατα δεν τα λαντευτήκαμε. Mm -hmm. Ο Ερντογάν έκανε διάφορες πυρουέτες, του πήρε 1,5 χρόνο για να φτάσει στην τελική συμφωνία. Θα φτάσει, το είχαμε πει ότι θα τα πάρει τα F16, mm -hmm. πάλι σε αυτό mm -hmm. το στούντιο, θα τα πάρει τα F16, αλλά τα παίρνει με δύο προβλήματα. Το ένα είναι ή όποιο όροι του θέσουν. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί που του τα δίνουν. Δεν δείχνουν εμπιστοσύνη mm -hmm. στο ρόλο της Τουρκίας. Επιθυμούν μια δυτική Τουρκία και εμείς την επιθυμούμε. Επιθυμούν μια ευρωπαϊκή Τουρκία και εμείς την επιθυμούμε. Mm -hmm. Αλλά μένει να το αποδείξει πια. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του με εμάς. Πάμε στα εσωτερικά μας, εμάς. κύριε Βαγκογιάννη. Έχουμε δύο μεγάλα θέματα στην επικαιρότητα. Ένα είναι το αγροτικό και δεύτερο το θέμα των πανεπιστημίων. Στο θέμα των δόθηκε μια. Τύπου λύση, με bypass α το πούμε έτσι, με, με ηλεκτρονικό τρόπο να γίνουν εξετάσει. Δεν είναι όμω η κανονική λύση αυτή. Άφησε η κυβέρνηση το θέμα και έχει φτάσει σε ένα ακραίο σημείο με 160-170 τμήματα να είναι υποκατάληψη. Δεν το διαχειρίστηκε καλά. Οι Πριτάνε έχουν ευθύνη. Δεν ξέρω, εσεί θα μα πείτε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο θα σα πω είναι ότι η χθεσινή εξέλιξη είναι η καλύτερη δυνατή. Οι Πριτάνε συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να γίνουν οι, οι εξτάσει. Mm -hmm. Άρα θα προχωρήσουν σε ηλεκτρονική ε, εξέταση στο 1 τρίτον, γιατί για το 1 τρίτον μιλάμε των πανεπιστημίων, ώστε να μην χαθεί η εξεταστική περίοδος. Από εκεί και πέρα με βάση το νόμο, οι Πριτάνες έχουν μία ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη, αν έχουν παράνομες ενέργειες, να καλέσουν αστυνομία. Ε, Μονάζιγα δικά μας δεν μπορούμε να τα έχουμε. Ή αυτονομία των πανεπιστημίων θα έχουμε, άρα αν έχουμε αυτονομία των πανεπιστημίων, η ε, Πριτάνη έχουν δίκιο. Γιατί την δεν ευθύνη. το κάνουν όμω, κύριε Παπαγουλιάνη. Γιατί... ή όταν ξεκινάει το θέμα, διότι όταν διότι... έχει 170 δεν μπορεί να πει η αστυνομία Διότι μέσα. υπάρχει πάντοτε αυτή η περίφημη λογική η οποία υπάρχει στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει τα παιδιά και Α και Β. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ουσία. Τα παιδιά αυτά βγαίνουν στο δρόμο διότι θέλουν να αναβαθμίσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Mm -hmm. Το δημόσιο πανεπιστήμιο αναβαθμίζεται αν χαθεί εξεταστική. Το δημόσιο πανεπιστήμιο αναβαθμίζεται όταν βεβηλώνεται. Mm. Δεν αναβαθμίζεται. Εδώ όμως. Άρα εδώ mm. πρέπει κάποια στιγμή και οι πολιτικέ δυνάμει οι οποίε κρύβονται. Mm. Διότι εχθέ έβλεπα διάφορε συζητήσει στην τηλεόραση. Mm. Και Δεν παίρνουν φωτιά καθαρή. Τίποτα. Είμαστε λέει κατά τη βία. Μάλιστα. Mm. Είμαστε κατά τη βία. Πολύ ωραία. Συμφωνούμε όλοι. Η κατάληψη. Στην κατάληψη δεν απαντάνε. Mm -hmm. Γιατί δεν θέλουν να απαντήσουν, διότι απλώ τα ναι, έχουν δε βάλει τα κεράκια. Δεν συμβαίνουν τα κόμματα τη αντιπολιτευσή, γιατί θα πει κάποιο, εντάξει, ε, το αυτοδιοικητό. Όμω η πολιτεία δεν έχει έναν βαθμό ελέγχου στο αν μπήκαν τα τουρνικέ, αν μπήκαν οι κάμερε. Γιατί ξεκίνησε μια πανεπιστημιακή αστυνομία η οποία καταργήθηκε σιωπηλά και εξαφανίστηκε σε άλλε μονάδε όλα αυτά δεν είναι ευθύνη τη πολιτεία. Βεβαίω είναι ευθύνη τη πολιτεία και γι' αυτό και από τη στιγμή που ο Πρίτανη θα τηλεφωνήσει, η αστυνομία θα μπει. Mm -hmm. Και θα μπει είτε στο Α Πανεπιστήμιο είτε στο Β Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι η λυμένη απόφαση. Mm -hmm. Αλλά. Θα πρέπει Εγώ δεν η υπεύθυνη... μιλώ για την, την επέμβαση τη αστυνομία, κυρία Μπακογιάννη. Μιλώ για όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τα εξήγηλε και δεν λειτουργήσαν. Ναι, τα υπάρχουν, πράγματα, υπάρχουν κάμερες. πράγματα. Έχετε δίκιο, κύριο Παυλόφλη, mm -hmm. Υπάρχουν πράγματα που δεν λειτουργήσαν. Mm -hmm. Είναι αλήθεια αυτό. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα όμως, σήμερα είμαστε σε μία ορισμένη θέση. Mm -hmm. Αυτή η θέση σήμερα της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Η, η συνεργασία ανάμεσα στους υπευθύνους, και υπεύθυνοι είναι και οι Πριτάνες και η Πολιτεία, mm -hmm. πρέπει να υπάρχει έτσι ώστε να μπορεί να επέλθει τάξη στο Πανεπιστήμιο. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή γίνεται επαναστατική γυμναστική. Παραστατική γυμναστική στα πανεπιστήμια εις βάρος των παιδιών. Εις βάρος και των παιδιών που, που σήμερα ε, πάνε στην κατάληψη. Γιατί αυτά τα παιδιά σίγουρα δεν θα δώσουν εξετάσεις. Mm -hmm. Ούτε ηλεκτρονικές. Άρα οι γονεί αυτών των παιδιών θα ξέρουν ότι θα έχουν παιδιά τα οποία για έξι μήνες θα χάσουν την, α, την εξεταστική. Είναι κρίμα. No. Είναι κρίμα εδώ πέρα. Μετράνε μήνα-μήνα οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν συνένεση τα πλειοψηφία. Συνένε θα στο βρείτε πτυχίο. για τα ιδιωτικά μη κρατικά πανεπιστήμια, τα μη κερδοσκοπικά, ή θα το κάνετε όπως και με τα ομόφυλα, όπου τελικά χύθηκε η καρδάρα. Ενώ θα μπορούσε να βγει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, τελευταία στιγμή η κυβέρνηση με τα ομόφυλα, έκανε μια τρίτα. Με, με την με επιστολική το... ψήφο. Με την επιστολική, επιστολική συγγνώμη. Ναι. Ναι. Να. Ε, λέω, εδώ θα πετύχετε συνένεση ευρύτερη με τα κόμματα. Θα μέχρι τώρα οι περισσότεροι είναι αρνητικοί. Θα προσπαθήσουμε. Τώρα το ΠΑΣΟΚ που και αυτό βάζει κάποιου όρου. Και το ΠΑΣΟΚ θα, θα δει ότι οι όροι για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι οι πιο αυστηροί όροι που υπάρχουν στην Ευρώπη. Mm. Άρα δεν θα έχει να προτείνει κάποιον αυστηρότερο όρο από αυτόν τον οποίο έχουμε ήδη πει. Mm -hmm. ε, δεύτερον, μπαίνει μία τάξη. Δεν μπορεί να είμαστε η τελευταία χώρα στον κόσμο που δεν έχει πανεπιστήμια μη κρατικά. Δηλαδή εντάξει έχει συντριπτική πλειοψηφία στον ελληνικό λαό, δεν υπάρχει δημοσκόπηση η οποία να μην το δείχνει, έλεος πιάνει. Δεν, δεν αλλά είμαστε ταυτόχρονα... στη δεκαετία του 80. Ναι, mm. αλλά θα είναι στο νομοσχέδιο αυτό ταυτόχρονα και όλα όσα Άκουσα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση θα τα δημόσια τον κύριο Πιερακάκη ότι από τα άρθρα τα οποία θα φέρει το νομοσχέδιο που είναι πολλά περίπου είναι 100, Τα 100 70 λέει, θα είναι για τα δημόσια. Τα 70 Έτσι. θα είναι για τα δημόσια. Επίση, τι θα Δηλαδή, η αναβάθμιση θα θα είναι του δημοσίου πανεπιστημίου. Η χρηματοδότηση αυξημένη mm -hmm. του δημοσίου πανεπιστημίου που υπάρχει σήμερα. Ναι, ναι. Πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Πρώτη φορά υπάρχουν τόσα λεφτά για τα δημόσια πανεπιστήμια. Mm -hmm. Τα ιδιωτικά δεν είναι δική μα δουλειά παρά μόνο οι όροι. Ναι, ναι. Άλλο πληρώνει, άλλο έχει. Α, τα δημόσια είναι δική μα ευθύνη. Mm. Και στα δημόσια δίνεται παραπάνω. Γιατί Τώρα στα χανιά να σας πω ναι. ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για τη στέγαση mm -hmm. των φοιτητών. Γίνονται φοιτητικέ Ε, γίνονται ένα σχέδιο το οποίο προχωράει το Πολυτεχνείο Κρήτης με, το, με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσθετα διαμερίσματα φτηνά ε, και δηλαδή τα και τα, τα ναι, ναι. δωρεάν. Και το τα πρόβλημα τη οποία... στέγη είναι τεράστιο για του φίλου. Τεράστιο, πολύ τεράστιο <σολί> Διότι εμεί είμαστε ένα, μια, μια πόλη <σολί> στην οποία η μισή είναι Airbnb. Mm -hmm. Και εκεί πρέπει να yeah, βρούμε έναν Το δεύτερο το... μεγάλο στίχημα τη κυβέρνηση εδώ είναι τα πανεπιστήμια τα οποία θα έρθουν και θα ιδρυθούν να είναι κανονικά πανεπιστήμια. Βεβαίω. Μα θα είναι. Εσεί είναι... πιστεύετε γιατί ότι θα καταρρεύσει όλο το αφήγημα πούμε ένα Α... υποκατάστημα του Χάρβαρτ mm -hmm. θα παίξει το Χάρβαρτ με το όνομά του. Δεν ξέρω, λέω. Σε σχέση με του όρου που θα βάλει η κυβέρνηση. Μα βεβαίω, θα θα βάλει. Γιατί είναι τεράστιο το στοίχημά σα εδώ πέρα. Αλλιώ θα, θα καταρρεύσει όλο αυτό. Θα αυτό βάλει, λέει. σκεφτείτε μόνο ότι σήμερα στην Κύπρο λειτουργούν πόσα ιδιωτικά πανεπιστήμια mm -hmm. και έχει φτάσει να είναι το 2,5% του ΑΕΠ τη Κύπρου. Ναι, ναι. Α... Τα μικρατικά. Mm -hmm. Γιατί η Ελλάδα είναι πόλο έλξη. Εμεί αντί να στέλνουμε φοιτητέ, θα φέρνουμε φοιτητέ από όλο τον κόσμο. Mm -hmm. Θα Α, φέρνουμε παιδιά τα οποία θα θέμα, εκπαιδεύονται κυρία. εδώ mm -hmm. και στον τομέα τους, αλλά και θα έχουν ένα κομμάτι της ελληνικής παιδείας. Mm -hmm. Λοιπόν, Βάζεται. πάμε στους αγρότες. Και αυτό το θέμα έχει αρχίσει να μεγαλώνει αρκετά. Φέρονται διατηρημένοι να κλείσουν και τις εθνικές οδούς αν δεν δώσουν λύση. Για την ώρα δεν κάνουν ακραία πράγματα οι αγρότε. Σε πολλά φαίνεται να έχουν δίκιο. Το παραδέχτηκε και ο Πρωθυπουργό χθε στην πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είπε ότι σε πολλά ζητήματα από αυτά που θέτουν οι αγρότε έχουν δίκιο. Τι θα κάνει η κυβέρνηση εδώ, Μήπω άργησε και εδώ, τι συνέβη. Δεν άργησε η κυβέρνηση, νομίζω. Εδώ πέρα έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει, γιατί το πλήγμα τη Θεσσαλία ήταν τεράστιο και για τον κρατικό προπολογισμό και για την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Έδωσε προκαταβολέ. Χθε ο, ο Σκυλακάκη. Έδωσε την αναστολή mm -hmm. ε, για το ρεύμα. Φτάνουν όλα αυτά, η απάντηση είναι όχι, δεν φτάνουν. Και γιατί δεν φτάνουν, <coughs> επειδή έρχομαι τώρα και από τη Γαλλία, όπου είχα μεγάλε κουβέντε με του αγρότε, του Γάλλου. Mm -hmm. Άλλη κατηγορία αυτή, μεγάλα χωράφια, yeah, πολύ yeah, μεγάλη. Yeah. Δεν δε συγκρίνεται. Ακριβώ του το yeah. μα, αυτοί έχουν φτάσει στο αμήν. Λοιπόν, συμπέρασμα, το δικό μου προσωπικό συμπέρασμα είναι αυτό, δεν, δεν ξέρω τι, τι λέει η κυβέρνηση από αυτού. Το δικό μου προσωπικό συμπέρασμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξαναδεί το θέμα της διατροφικής αλυσίδας από την αρχή. Mm -hmm. Δηλαδή, ο πρωτογενή τομέας είναι ένας τομέας που σε ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα απειλείται. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Mm -hmm. Οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Διότι αυξήθηκαν, αυτό έχουν προβλήματα παραγωγή, έρχεται η mm -hmm. κλιματική αλλαγή που του χτυπάει η αλήπητα κτλ. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι. Και πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι, όχι κατόπιν εορτή όπω συνήθω κάνουμε Μια, στην ευρώ Ευρώπη. Ναι, Γιατί κόβει τι επιδοτήσει για την ώρα. Ακριβώς για αυτό αυτό φωνάζουν λέω. οι αγρότε. Ένα από τα θέματα. Αυτό τα... λέω. Ναι. Ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, εάν συμφωνούμε όλοι και συμφωνούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι η διατροφική αλυσίδα έχει προβλήματα πλέον mm -hmm. και ότι τα θέματα διατροφή είναι στην προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν είναι έτσι που νομίζω ότι από αυτού συμφωνούμε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε να ξαναδούμε τα θέματα του πρωτογενή. Ναι, αλλά μέχρι ΜΑ. να το δει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχετε δίκιο ότι πρέπει να το δει, δεν είναι λογικό να θυμώνει ο Έλληνας αγρότης όταν αφού βγει στο δρόμο 6-7 μήνες μετά τον, μετά τον Ντάνιελ την καταστροφή στον Νεκάμπο έχει το υπουργό ενέργεια και του λέει τώρα αναστέλω την πληρωμή στο ρεύμα. Γιατί αυτό δεν υπήρχε μέσα στις βασικές πρόνοιες. Όπως επίσης όταν λέει η κυβέρνηση ότι έχω δώσει 150 εκατομμύρια. Έχει δώσει. Αλλά αν διαιρέσουμε τα 150 εκατομμύρια με τους 35.000 δικαιούχους βγαίνει 4.600 κυρία Μακρογιάννη. Τι να πρωτοκαλύψει ο αγρότης με αυτά. Κύριε Παυλόπουλε, έχετε δίκιο, αλλά και η κυβέρνηση <Και> έχει ένα κρατικό προϋπολογισμό. <Και> δεν τα κόβει από τον τοίχο και δεν τα τυπώνει το νομισματοκοπείο πλέον, <Και> τα λεφτά. <Και> Άρα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων κόπηκαν έργα. Το ξέρετε ότι κόπηκαν έργα για να μπορούμε να, να, να ρίξουμε τα λεφτά στη Θεσσαλία. <Και> δηλαδή δεν είναι ατελείωτος ο κορβανάς τον οποίο έχεις... Έχεις λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες, βάζεις μια προτεραιότητα, αναμφισβήτητα προτεραιότητα είναι η Θεσσαλία, διότι επλήγει όπως επλήγει, mm -hmm. αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται yeah, να, έχει, στα να στα κρατήσεις και μία... Μη... Βεβαίως, χρειάζεται... Ελλάδα. συμφωνώ, mm -hmm. αλλά χρειάζεται να έχεις και μία ασφάλεια για το ομιγέννητο αν κάτι άλλο συμβεί, mm -hmm. χρειάζεται να έχεις και μία νοικοκυρεμένη διαχείριση, δηλαδή όλα mm -hmm. αυτά μέσα στις δυνατότητες. Γιατί μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κακά τα ψέματα. Αν στηρίχθηκαν οι αγρότες τα τελευταία 30 χρόνια, Στηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι. Ναι. Είναι δηλαδή. Από εκεί δοθήκαν τα λεφτά. Και από εκεί πρέπει να δοθούν και, και, να εκεί να δοθούν και τα λεφτά. Μια κουβέντα τελευταία, επειδή ακούω πολύ σκληρή κριτική από ορισμένου για τη στροφή τη Νέα Δημοκρατία προ το κέντρο. Θε κάτι πολύ προ το κέντρο σου πολύ λέει και πολύ το δεξό Πασόκ. κομμάτι αρχίζει να φωνάζει. Μόνο ο ήλιο του παζόκου σα λείπει. Τι θα γίνει, λένε κάποιοι. Άρα, ένα φρέσκο. Η Έφηξη του Θεοδροπούλου <laughs> είναι ένας, ένα λαμπρό στέλεχο. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ξέρει. Της γίνεται, Είναι μια κυρία η οποία έχει προσφέρει έχει συνεργαστεί προσωπικά με τον Κυριάκο. Ε, είναι πραγματικά ένα στέλεχο για το οποίο εγώ τουλάχιστον είμαι πάρα πολύ ευτυχή που ήρθε στη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Τώρα θα σα πω κάτι που είπα και χθε στον κύριο ναι. Τσίμα. Εδώ είμαι πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία. Τόσα πολλά που έχω βαρεθεί να, 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 είμαι, να, είστε, ναι, να είμαι. είστε, με αυτό που λέω. Πώ έλεγε κάποιο, <laughs> Είμαι Νέα Δημοκρατία πλέον <laughs> από τα γενοφάσκια μου. <laughs> Ωραία. Ναι. Ε, αυτή η παράταξη. Mm -hmm. Πάντοτε mm -hmm. συζητούσε το ίδιο θέμα. Mm -hmm. Πάντοτε. Αλήθεια είναι αυτό. Και Από ζωνιαξιά. την εποχή του Κωνσταντίνου ναι, ναι. Καραμαλή. Mm -hmm. Όταν ήμουνα κοριτσάκι και ήρθε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής mm -hmm. πίσω, τότε ο Μπακογιάννης ήταν στην δημοσιογραφία... Και γράφανε για τη σοσιαλομανία του Καραμαλή. Mm -hmm. Ποιο πίστευε ποτέ ότι ο Καραμαλής θα αναγνωρίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, κτλ. Όταν κάνει ανοίγματα και συμβαδίζει με την κοινωνία, ένα κομμάτι του κόμματο πάντοτε mm -hmm. δεν δε συμφωνεί. Ε, δε συμφωνεί, διότι mm -hmm. σου λέει μπαίνουν και άλλοι. Δεν αναζητήσει ε... αλλού τη τύχη του mm -hmm. το κομμάτι αυτό. Ποτέ δεν την αναζήτησε, κύριε Παυλόπουλα. Αν εξαιρέσετε, όταν πήραμε το 18% κάποια, κάποια χειρότερη ημέρα... Κάποια εποχή μέρα, που σαμαράλετε. Ε, Εκείνη τη μέρα το κέντρο είχε φύγει. Μάλιστα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαγιάννη. Καλή, καλή μέρα. σας μέρα.